Απρίλιος 1826. Ο Κολοκοτρώνης προσπαθεί να ενισχύσει το ηθικό των παραστατών της Τρίτης Εθνοσυνέλευσης μετά την είδηση για πτώση του Μεσολογγίου. Βλέποντας εγώ τη σιωπή, εσηκώθηκα εις το πόδι και τους ομίλησα λόγια δια να εμψυχωθούν. Τους είπα ότι το Μεσολόγγι εχάθη εν δόξος και θα μείνει αιώνας αιώνων η Ανδρεία. Εάν βάλομεν τα μαύρα και οκνεύσομεν, θα πάρομεν το ανάθεμα και θα πάρομεν το αμάρτημα των αδυνάτων όλων. Με απεκρίθηκαν. Τι να κάμωμεν τώρα, Κολοκοτρώνη? Τι να κάμωμεν, τους λέγω. Την αυγήν να κάμωμεν συνέλευσιν, να αποφασίσωμεν κυβέρνησιν 5-6-8 άτομα δια να μας κυβερνήσουν. Και εμείς οι άλλοι να σκορπίσωμεν εις τες επαρχίες και να πιάσωμεν γενικώς τα άρματα, ως τα πρωτοπιάσαμεν στην Επανάσταση.